Επιστρέψουμε στο Όσλο Κλειό, όπου οι βυθισμένοι στην κρίση Ευρωπαϊκή Ένωση τιμάται σήμερα με το Νόμπελ Ειρήνης για το ρόλο του στη διαμόρφωση της Ευρώπης από ήπειρο του πολέμου σε ήπειρο της ειρήνης. Το βραβείο Λίνα θα παραλάβουν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπάι, ο πρόεδρος της Κομισιόν Χωσέ Μανουέλ Μπαρόζο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτ σε μια τελετή που παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση αυτή τη στιγμή και πραγματοποιείται στο Όσλο, παρουσία 20 Ευρωπαίων ηγετών, ανάμεσά τους και του Έλληνα Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, καθώς και της Μέρκελ, του Μάριο Μόντι και του Φρανσουά Ολάντ, αλλά απόντος του Βρετανού Πρωθυπουργού Κάμερον. Παραδόξως, η τελετή απονομής διεξάγεται σε μια χώρα που απέρριψε την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2 φορές. Η σημαντική διάκριση, λοιπόν, έρχεται για την Ευρώπη σε μια στιγμή κατά την οποία διανύει τη μεγαλύτερη κρίση της 55χρονης ιστορίας της. Και ενώ υποβόσκει μια σύγκρουση ανάμεσα στις πλούσιες χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά και τα υπερχρεωμένα κράτη του Νότου. Πάντως, να πούμε ότι από το Όσλο δεν έλειψαν και οι διαδηλώσεις. Περίπου 1000 μέλη αριστερών οργανώσεων και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έκαναν χθες πορεία διαμαρτυρώμενοι για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη διαδήλωση μετήχε και το Σοσιαλιστικό Αριστερό Κόμμα, το οποίο μετέχει επίσης στην κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Στόλτεμπεργκ. Μάλιστα, θα τα πούμε και στη συνέχεια, Κλειό. Σε ευχαριστούμε.